Υπάρχουν λοιπόν πολλοί συμπατριώτες μας Ζακυνθινοί που θα κάνουν την προσπάθειά τους με μικρότερα κόμματα. Ένας από αυτούς είναι ο κύριος Χάρης Μάργαρης, ο οποίος θα είναι υποψήφιος βουλευτής Ζακύνθου με το ΟΚΔΕ, όπως είναι το όνομα του κόμματος, και είναι Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος. Καλησπέρα κύριε Μάργαρη. Καλησπέρα κύριε Γκόγκο και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, ακροατές, να είστε καλά. Λοιπόν, για πες μας για την προσπάθεια αυτή που έχεις ξεκινήσει, πώς βλέπεις τα πράγματα και να μας πεις τι διακυβεύεται στις εθνικές εκλογές, σύμφωνα βεβαίως με τις θέσεις που έχει το κόμμα με το οποίο πολιτεύεσαι. Καταρχάς, να πω λίγα λόγια για την οργάνωσή μας, για όσοι δεν την ξέρουν. Η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος, η ΟΚΔΕ, είναι μια οργάνωση στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού, τροτσκισμού και τέταρτου διεθνού. Η ΟΚΔΕ έχει στα ψηφοδέλτιά της εργαζόμενους, νέους, φοιτητές, αγωνιστές και συνδικαλιστές, έτσι και αυτούς θέλει να εκφράσει, και κατεβαίνει στις εκλογές πρώτα απ' όλα να καταγγείλει και να αναγκληωθεί στις πολιτικές της δολοφονικής κυβέρνησης του Μητσοτάκη, που αυτές οι πολιτικές έφεραν τα εγκλήματα όπως το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και των ιδιωτικοποιήσεων, που είδαμε το τραγικό αποτέλεσμα που αποτυπώθηκε στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς. Μια πολιτική η οποία συνεχίζεται προφανώς και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και δεν εναντιώνεται κανένα ακόμα κοινοβουλευτικό μέσα σε αυτές τις διαδικασίες, ιδιαίτερα τα κυβερνητικά κόμματα. Θέλει επίσης να καταγγείλει και τις πολιτικές της ακρίβειας που προκαλούν φτώχεια, που δεν έχουν πληρώσει φόρο οι παρόχοι αίματος ούτε ένα ευρώ για τα υπερκέρδη που βγάλανε, όταν εμείς καλά-καλά δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε ούτε το σούπερ μάρκετ, ούτε τους λογαριασμούς ρεύματος, με το πώς έφταναν αυτοί οι λογαριασμοί στα χέρια μας. Έτσι, θέλει επίσης να αναντιωθεί και σε αυτές τις πολιτικές που καταστρέφουν είτε τη δημόσια υγεία, είτε φέρνουν αντεργατικά μέτρα όπως το νομοσχέδιο Χατζηδάκη που καταργεί το 8ωρο στην ουσία, ή αντίστοιχα έτσι με τους πληστηριασμούς, όπου θα ξεχυθούν οι αποφάσεις των δικαστηρίων και εφαρμοσμοί, και θα εφαρμόσουν έτσι να πάρουν τα σπίτια του κόσμου. Να υπενθυμίσω ότι πρόκειται για 300.000 πληστηριασμούς που θα γίνουν το επόμενο διάστημα, και ήδη εν ώψη εκλογών μάλιστα, έτσι προεκλογικής περίοδου, προχωράνε οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Επίσης, έτσι πρέπει να πούμε και εδώ πέρα το πώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ενισχύσει τις δυνάμεις καταστολής και το κράτος έκρακτης ανάγκης που λέμε, έτσι, και τις διάφορες μονάδες καταστολής της αστυνομίας, και πώς με αυτόν τον τρόπο θέλει να επιβάλλει τη σιωπή και στο κίνημα και στους αγώνες και όποιον προσπαθεί να αντισταθεί σε αυτή τη μαύρη κατάσταση. Έτσι, η οργάνωσή μας θέλει να πει με αυτόν τον τρόπο, όπως κατεβαίνει στις εκλογές, ότι δεν υπάρχει κάποια λύση απλά και μόνο μέσω της κάλπησης μιας ψήφου. Θέλει παραπάνω, θέλει αγώνες καταρχάς. Έτσι, είναι προτείνουμε ένα πρόγραμμα αγώνων στον κόσμο και στους εργαζόμενους, στην νεολαία και στους φτωχούς. Υπάρχει κινητοποίηση μέχρι τώρα από τον κόσμο? Βλέπεις εσύ, ας πούμε, να εναντιώνεται σε όλα αυτά που περιέγραψες παραπάνω? Κοιτάξτε, ή θέλει δουλειά ακόμα το έργο? Το τι έγινε το προηγούμενο μήνα επαφρομής των Τεμπών, τη δολοφονία στα Τέμπη, ήταν κάτι μεγαλειώδες. Ναι, αλλά και αυτό ξεχάστηκε όμως, όπως είδες, στην πορεία. Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι αυτό που έγινε με τα Τέμπη και το πώς βγήκε ένας κόσμος στον δρόμο, και ιδιαίτερα νεολαία και εργαζόμενοι, και κάποιες μαθητικές κινητοποίησεις που δεν τις βλέπουμε καθημερινά, δηλαδή είναι στα δάχτυλα του χεριού, ας πούμε, το πώς βγήκε με τέτοια μαζικότητα και ορμή ο κόσμος στον δρόμο σε κάθε πόλη και γωνιά της Ελλάδας. Το θέμα είναι, έτσι, και αυτό αποτυπώνει καταρχάς και την απόρριψη του πολιτικού σκηνικού, συλλήβη του πολιτικού σκηνικού, ιδιαίτερα του επίσημου. Αυτό δίνει δυνατότητες. Θέλουμε να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα και να τον πάμε ένα βήμα παραπέρα. Και αυτό σημαίνει ένα σχέδιο αγώνων. Σημαίνει μια ανασυγκρότηση των συλλόγων, των σωματείων, των συμβουλίων στις γειτονιές. Θέλουμε να, από τη βάση δηλαδή των ανθρώπων που θέλουν να παλέψουν και να αντισταθούν, να δημιουργήσουμε μια τέτοια εναλλακτική. Γιατί όχι με το ΚΚΕ, που υπάρχει μια ιδεολογική συγγένεια παρά αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές? Θα σας πω, απλά να ολοκληρώσω αυτό που είπα προηγουμένως. Υπάρχει ένα παράδειγμα στη Γαλλία, έτσι, το πώς ένας κόσμος επιμένει και εναντιώνεται
αντιδημοκρατικές, τελείως αντιδημοκρατικές πρακτικές αυτού, αυτού του Προέδρου των Πλουσίων, των Μακρόν. Mm. Και επομένως εδώ πέρα μπορεί να συνεχιστεί, μπορεί να πάρουν ένα παράδειγμα και να, με τέτοια δυναμική και ορμή να βγουν στους αγώνες. Τώρα, όπως αναφέρατε για το ΚΚΕ. Mm. Κοιτάξτε, εμείς με την βάση έτσι, και τον κόσμο του ΚΚΕ θέλουμε και επιδιώκουμε μια ενότητα. Mm. Όμως υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με την ηγεσία του ΚΚΕ. Καταρχάς, πρώτα και κύρια, γιατί το ΚΚΕ ευαγγελίζεται, δοξάζει συνεχώς τις ελληνικές δικτατορίες και εμείς δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να στηρίξουμε τέτοια καθεστώτα που ήταν δικτατορίες. Έτσι. Δεύτερον, το πώς, και πιο πρόσφατα εδώ πέρα με τα Τέμπη, το πώς το ΚΚΕ δεν έβαζε ένα ζήτημα για άμεση επαναφορά στο δημόσιο του σιδηρόδρομου, ένα αίτημα το οποίο δεν το λέει η ΟΚΔΕ, αλλά το λένε, είναι κάτι το οποίο πηγαίνει από τις ανάγκες και τις επιθυμίες του κόσμου, των εργαζόμενων, της νεολαίας. Το βλέπουμε γύρω μας πώς αυτό το έχει καταλάβει ο κόσμος, τι έχουν προκαλέσει οι ιδιωτικοποιήσεις. Το ΚΚΕ δεν ήθελε να βάλει ένα τέτοιο αίτημα. Mm. Και εν τέλει, στους αγώνες, με τις ξεχωριστές συγκεντρώσεις, με τα ξεχωριστά καλέσματα ή και την πολιτική μέσα στα σωματεία και στους συλλόγους, το πώς προκαλεί τη διάσπαση των αγώνων. Επομένως, με το ΚΚΕ, εκ των πραγμάτων δηλαδή, δεν μπορεί να προχωρήσουν οι αγώνες, βάζουν ένα εμπόδιο, ένα φραγμό σε αυτό. Τώρα ανέφερες βέβαια πάρα πολλά ζητήματα, όπως η ενέργεια, η ακρίβεια κλπ. Ας πούμε ότι εσείς μπαίνετε στη Βουλή. Υπάρχει περίπτωση να συνεργαστείτε με κάποια από τα υπάρχοντα κόμματα και βεβαίως ποια θα είναι η θέση σας σε αυτά τα κορυφαία ζητήματα της ενέργειας και της ακρίβειας? Και να ολοκληρώσω. Εμείς σαν ΟΚΔΕ μιλάμε σε έναν κόσμο το οποίο θέλει να παλέψει και να αγωνιστεί. Υπό αυτή την έννοια το πρόγραμμά μας είναι ένα ταξικό πρόγραμμα. Έτσι, και δεν μιλάει απλά σε μια ψήφο στην κάλπη. Μιλάει και για κάτι πολύ παραπάνω. Mm. Δηλαδή αυτό που είδαμε στα Τέμπη και το ανέφερα και προηγουμένως και το είπαμε, είναι ένα έναυσμα που μας δίνει έτσι, και ένα πάτημα στο να κατέβουν και στις εκλογές και να πούμε ότι εδώ είμαστε η φωνή που θέλουν να γίνουν αυτά τα πράγματα. Mm. Από την άλλη, έτσι, στο κοινοβούλιο βλέπουμε ότι ό,τι συζητιέται εκεί μέσα είναι τελείως αναντίστοιχο με το τι συζητιέται στον κόσμο. Δηλαδή, μιλάμε για το έγκλημα στα Τέμπη που φωνάζουν να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Βγήκε συνολικά, δηλαδή, αυτές τις μέρες βγήκαν 2,5 εκατομμύρια στον δρόμο, τουλάχιστον σε μια πορεία στον προηγούμενο μήνα που πέρασε. Mm. Και εκεί πέρα, μέσα στη Βουλή, συζητιούνται για διελεύκανση, θα μπει το μαχαίρι στο κόκαλο. Αυτά τα γνωστά δηλαδή που τα γνωρίζουμε. Mm. Και εν τέλει καταλήγουν στην παραγραφή των εγκλημάτων που κάνουν αυτές οι κυβερνήσεις και δεν γίνεται τίποτα. Αυτό ο κόσμος το έχει συγχαθεί. Mm. Και έχει συγχαθεί και το βλέπουμε πώς έχουν συγχαθεί και αυτά τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Επομένως, εμείς σαν ΟΚΔΕ θέλουμε μια άλλη δομή εξουσίας, μια πιο δημοκρατική δομή εξουσίας, μια κυβέρνηση των εργαζομένων, που αυτή θα έρθει μέσα από συμβούλια, επιτροπές αγώνα, μέσα από τη βάση ας πούμε, των ανθρώπων που καταλαβαίνουν τα προβλήματα και θέλουν να το αλλάξουν. Επομένως, δεν μπορούμε να πούμε ούτε να βασιστούμε σε μια εναλλακτική κυβέρνηση που θέλει. Όποια κυβέρνηση και να έρθει των επόμενων εκλογών θα είναι μια κυβέρνηση που θα εφαρμόσει ίδια και χειρότερα μέτρα και πολιτικές, γιατί και η ίδια η κρίση της οικονομίας του ελληνικού καπιταλισμού βαίνει χειρότερη. Άλιστα. Λοιπόν, ήταν ο υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα ΟΚΔΕ, ο κύριος Χάρης Μάργαρης. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Γκόγκο. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.